Τώρα εδώ πέρα. Πάμε γιατί έχουμε δέσμευση για κατάλληλο φρούτων από τις δημόσιες αρχές. Για πες μας, έχει γίνει επικίνδυνα φρούτα για τους καταναλωτές. Πρόκειται για δέσμευση φρούτων αγνώστου προελεύσεως. Μιλάμε για 4 τόνους, δεν μιλάμε για μικρή ποσότητα, τα οποία δέσμευσαν οι ελεκτές τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, κατά τον υγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο των ελεκτών σε επιχείρηση εμπορίου φρούτων στο Ρέντι, δεσμεύτηκαν 2.900 κιλά σε κεράσια και 1.000 κιλά βερίκοκα. Αυτά δεν έφεραν πάνω την επισήμανση, δηλαδή ήταν αγνώστου προελεύσεως και κατ' επέκταση μπορεί να ήταν και επικίνδυνα για το καταναλωτικό κοινό. Μάλιστα, το θέμα εδώ πέρα πώς το γνωρίζει ο καταναλωτής που δεν το γνωρίζει όταν πηγαίνει και τα ψωνίζει. Φυστά. Εδώ πιάσει τους χονδρέμπορους. Όταν πάει και αγοράζει από οπουδήποτε, πού ξέρει εάν υπάρχουν πιστοποιήσεις και αν είναι προβληματικά ή όχι και κατάλληλα. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τι τρώμε. Ακόμα και στα φρούτα. Είναι καλό ο καταναλωτής να αγοράζει προϊόντα τα οποία φέρουν επισήμανση πάνω. Εσείς κύριε Βρέκο, που έχετε μικρά παιδιά, πού θα το γνωρίσετε? Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Που είναι και επικίνδυνα. Για μανάδες που δίνουν στα μικρά τους τα παιδάκια. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, δεν μπορείς να ξέρεις. Απλά εμπιστεύεσαι κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Μα και αυτοί μπορεί να πέσουν θύματα από τους. Εκεί δυστυχώς δεν μπορείς να ξέρεις. Εμπόρους, εμπόρους. Το όζον. Το φρούτο. Εδώ λοιπόν πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, κυρία Καμπίτση. Θα πρέπει να αλλάξει. Οπωσδήποτε. Πάμε λοιπόν τώρα γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα, πάμε να δώσουμε κολαγόνο, ρε παιδιά. Δώστε κολαγόνο στον κόσμο. Δώστε κολαγόνο στον κόσμο εκεί πέρα. Να φτιάξετε την επιδερμίδα σας.